Εδώ είναι το σπίτι όπου το 1907 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπήρξε ένας άνθρωπος φοβερά δωρικός, φοβερά συναισθαλμένος. Ο Καραμαλής είχε κάτι που σε υπέβαλε, ήταν Ολύμπιος. Ήταν μια μεγάλη ιστορική φυσιογνωμία. Αν παίρνατε τον Καραμαλή ως πρότυπο, δεν μπορούσατε να το ακολουθήσετε. Αν θέλατε να γίνετε σαν τον Καραμαλή, δεν ήταν δυνατόν. Τον εμπιστευόσουν τον Καραμαλή. Ήταν ένας αυθεντικός και αταλάντευτος πολιτικός ηγέτης. Γνήσιος, αυθεντικός, εκφραστής της δεξιάς. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν ήταν ένας τυχαίος πολιτικός. Δεν ήταν ένας συνηθισμένος αντίπαλος. Κυβέρνησε με την εντιμότητα. Μεγάλωσε την Ελλάδα. Μπορεί να μην την μεγάλωσε εδαφικά, αλλά τη μεγάλωσε ουσιαστικά. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαού από την εποχή της απελευθερώσεως, όπως την χαρακτήρισαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όταν γνώστη ότι επιστρέφει στην Ελλάδα ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Ο κόσμος, με συντριπτική πλειοψηφία τους νέους, πλημμύρισε τους δρόμους από την πλατεία Συντάγματος μέχρι του αεροδρομίου του Ελληνικού. Και με χιλιάδες αυτοκίνητα κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια με αεροπλάνο που έθεσε στην διάθεσή του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Ζισκάρ Δεστέν. Τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επιστρέφει στην πληγωμένη από την δικτατορία των συνταγματαρχών Ελλάδα. Την ώρα που χιλιάδες βγαίνουν στους δρόμους για να τον υποδεχτούν σαν σωτήρα, κάποιοι τον παραμονεύουν σαν προδότη. Ο πατέρας μου είναι αυτός ο οποίος έχει πάει να τον παραλάβει από το αεροδρόμιο. Μπαίνει σε ένα από τα περιπολικά που τον συνοδεύουν και από τον ασύρματο, από τις μοτορόλες, όπως λεγόντουσαν τότε της εποχής, άκουγε να υβρίζουν τον αδελφό του. Ότι ήρθε ο προδότης, ότι πρέπει να τον φάμε, να τον κάνουμε, να τον δείξουμε. Ελληνίδες, Έλληνες, σας ζητώ να εξαρθείτε εις το ύψος των περιστάσεων. Η αμμόνια, η σύμπνοια, η συμφιλίωση λαού και στρατού αποτελούν αυτήν τη στιγμή εθνική επιταγή. Τους επόμενους μήνες, ο Καραμαλής θα κατορθώσει το ακατόρθωτο. Την ανέμακτη μετάβαση στη δημοκρατία υπό την απειλή πολέμου με την Τουρκία που πέρασε στην ιστορία ως το ελληνικό θαύμα και το αναγνωρίστηκε από φίλους και πολιτικούς εχθρούς. Αυτό μαζί με μια σειρά άλλες ενέργειες, την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, την αποσαφήνιση του πολιτικού τοπίου με το οριστικό όχι στη Βασιλεία, η καταδίκη των πραξικοπηματιών, των χουντικών πραξικοπηματιών, όλα αυτά δημιούργησαν μια κατάσταση που τη λέμε μεταπολίτευση, που τη λέμε μεταπολιτευτική Ελλάδα. Νομίζω λοιπόν ότι από αυτή την άποψη η Ελλάδα του οφείλει πολλά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής γεννήθηκε το 1907 σε ένα χωριό της τουρκοκρατούμενης τότε Μακεδονίας, το Κιούπιοι, ή Πρώτη, όπως μετανομάστηκε μετά την απελευθέρωση. Ήταν το πρώτο από τα 7 παιδιά του Γεωργίου και της Φωτεινής Δόλογλου. Ο πατέρας του, ο δάσκαλος του χωριού, έχασε τη δουλειά του λόγω της ενεργού συμμετοχής στο μακεδονικό αγώνα και στράφηκε στην καπνοκαλλιέργεια. Η διχόνοια και οι διχασμοί και οι απίστευτες διαφωνίες στην εποχή εκείνη παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, έχω την εντύπωση, στο ψυχισμό ενός παιδιού. Διότι καταλαβαίνετε ότι ο Γεώργιος Καραμαλής, ως μια ηγετική φυσιογνωμία της περιοχής του Παγκαίου και ως επιφανής αντιβενιζελικός, κάθε φορά που ο Βενιζέλος κέρδιζε τις εκλογές, ερχόντουσαν εδώ οπλαρχηγοί με όπλα να τον προστατεύσουν, φοβούμενοι τα αντίπεινα που μπορεί να έχει η οικογένεια Καραμαλή από τους Βενιζελικούς. Το Νοέμβριο του 1925, ο νεαρός Κωνσταντίνος γράφεται στη νομική σχολή Αθηνών. Καθώς ο πατέρας του χάνει την περιουσία του και η οικογένεια καταραίει οικονομικά, ξεκινά να εργάζεται ως ασφαλιστής. Στη συνέχεια, ασκεί τη δικηγορία, ενώ παράλληλα βάζει πλώρη για την πολιτική. Υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση μεταξύ πατέρα και γιού, με τον πατέρα του να του λέει ότι εσένα ο δικός σου χαρακτήρας δεν είναι για να ασχοληθείς με την πολιτική.
γιατί είσαι βορειολαδίτης, είσαι τραχής και στη πολιτική πρέπει να κάνεις πράγματα που εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Και ο Καραμαλής τότε γράφει το περίφημο γράμμα το οποίο όλοι γνωρίζουμε στον πατέρα του, όπου του λέει ότι εγώ θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου στο λαό μου, να αφιερώσω τη ζωή μου στη πατρίδα μου και ότι ό,τι και αν μου λες, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κάνω μια κανονική οικογένεια, δεν πρόκειται να ζήσω μια κανονική ζωή. Στόχος της ζωής μου είναι να αφιερωθώ στο τόπο μου. Στις εκλογές του Ιουνίου 1935 κατεβαίνει στο πολιτικό στίβο με το Λαϊκό Κόμμα και εκλέγεται βουλευτής ΕΟΝ σε ηλικία 28 ετών. Την πολιτική του καριέρα ανακόπτει η δικτατορία Μεταξά και η ταραγμένη δεκαετία του 40 που τον βρίσκει στην Αθήνα και τη Μέση Ανατολή. Επιστρέφει μετά την απελευθέρωση και αναλαμβάνει μια σειρά από υπουργικές θέσεις με αποκορύφωμα αυτή του Υπουργού Δημοσίων Έργων το 1952. Η θητεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων την τριετία 1952-1955 κρίθηκε από φίλους και αντιπάλους ως εξαιρετικά πετυχημένη. Μπόρεσε να αποδείξει τα ηγετικά του προσόντα προχωρώντας με τους πενιχρούς πόρους τότε που είχε η χώρα χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια, μόνο με την εσωτερική αποταμίευση, μια σειρά από μεγάλα δημόσια έργα σε μια ρημαγμένη Ελλάδα μετά από μια δικτατορία, πόλεμο, κατοχή και έναν καταστρεπτικότατο εμφύλιο και τεράστιες ανάγκες σε υποδομές. Έρχεται σε σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής, με τη Ζήμενς και με την Πάουελ, ξυλώνει το τραμ, το οποίο ήταν κάτι επαναστατικό για την εποχή εκείνη, και πολλές φορές έχει κατηγορηθεί, νομίζω αδίκως, για το θέμα της αντιπαροχής, γιατί η αντιπαροχή δεν ήταν ένας νόμος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ήταν ένας νόμος ο οποίος στην ουσία βοήθησε την ανοικοδόμηση της Αθήνας σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Γίνανε οπωσδήποτε και λάθη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπήρξε μεγάλη κερδοσκοπία, μεγάλη πίεση από οικοπεδούχους και εργολάβους στα πλαίσια μιας πολύ φτωχής κοινωνίας που ήθελε άρον τον άρον να αναπτυχθεί. Όμως δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και το όφελος από όλη αυτή την διαδικασία. Μετά το θάνατο του στρατάρχη Παπάγου στα μέσα του 1955, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία με εντολή του βασιλιά Παύλου. Ιδρύει την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση και τον Φεβρουάριο του 1956 οδηγεί τη χώρα σε εκλογές, τις οποίες κερδίζει πανηγυρικά. Επανεκλέγεται το 1958 και το 1961. Λέγανε για τον Καραμαλή ότι ήταν απόρρια της ευνοίας των ανακτόρων. Ακριβές, σε ένα βαθμό. Αλλά είναι τα ίδια ανάκτορα με την Βασίλισσα Φρεντερίκη να αντιμετωπίζει τον Καραμαλή σε πολύ δύσκολες περιστάσεις και βεβαίως να μην τον ευνοεί. Αυτά είναι γεγονότα. Γεγονός πάντως είναι ότι συνέπραξαν για την επιλογή του η Φρεντερίκη με τον σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα. Είχαν συναντήθει και είχαν καταλήξει. Ο πρεσβευτής μάλιστα είχε κάνει και μία περιοδία σε όλη την Ελλάδα και είχε κάνει ένα άτυπο γκάλοπ. Ήταν ακόμη ο ψυχρός πόλεμος, σχεδόν λίγα χρόνια ήταν μετά το τέλος του εμφυλίου και οι Αμερικανοί ενδιαφέρονταν οπωσδήποτε για να έχουν μία σταθερότητα πολιτική στην Ελλάδα. Η επικράτηση του Καραμαλή σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις του επιτρέπει να ασκήσει για 8 συνεχή χρόνια το κυβερνητικό έργο, διάρκεια χωρίς προηγούμενο στη μέχρι τότε πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Ο Καραμαλής από το 1961 είχε την ιδέα της εντάξεώς μας στον εκείνη την εποχή δημιουργούμενο ευρωπαϊκό πυρήνα. Η Ελλάδα τότε ήταν το πρώτο μέλος που συνεδέθη με την κοινή αγορά. Τότε ο Ιεράς θα εξάρτηκε οριστικός από την περίοδο της παινίας και της απαιτίας. Αυτή είναι η οικονομία. Δεν ήταν ρομαντικός στις φτώχειες, γιατί την είχε ζήσει την φτώχεια σε αντίθεση με τις ελίτ των Αθηνών. Και πίστευε ότι για να πετύχει στα άλλα δύο
της πολιτικής του, Ευρώπη και Δημοκρατία, προϋπόθεση ήταν η οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η περίοδος, στις δεκαετίες του 50 και του 60, ήταν η περίοδο της τρομερής και φοβερής ανάπτυξης, του 7 και 8% που πήρε μια Ελλάδα της απόλυτης φτώχειας και την έφερε κοντά, όχι απόλυτα, αλλά κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Το Κυπριακό είναι ένα θέμα που κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Το 1959 συνυπογράφει τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου που επιτρέπουν τη σύσταση ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους με την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετανία εγκυήτριες δυνάμεις. Υπήρχε ο κίνδυνος της διχοτόμησης. Είναι γνωστά τα σχέδια Μακμίλαν το καλοκαίρι του 1958. Και εν πάση περιπτώσει την λύση μιας ανεξάρτητης Κύπρου την είχε ήδη προτείνει ο ίδιος ο Μακάριος στην περίφημη συνέντευξη που είχε δώσει σε μια Αγγλίδα βουλευτή του εργατικού κόμματος της εποχής. Και αυτή είναι και η βάση των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου. Ο Καραμαλής πλήρωσε πολύ ακριβά την υπογραφή των συνθήκων το 59. Γίνανε εύκολος στόχος για εύκολη κριτική. Στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961, η ΕΡΕ αυξάνει την πλειοψηφία της. Οι ηγέτες της Ένωσης Κέντρου, Γεώργιος Παπανδρέου και Σοφοκλής Βενιζέλος, καταγγέλουν βία και νοθεία και ξεκινούν ανένδοτο αγώνα κατά της κυβέρνησης Καραμαλή. Εγώ τον Καραμαλή τον ακολούθησα στις περιοδίες του. Έτσι είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω πολύ κοντά. Κατεβαίναμε από την Αλεξανδρούπολη, θυμάμαι, με το πλοίο Κολοκοτρώνης, στη Μυτιλήνη. Και κάποια στιγμή βγαίνει έξω ο Καραμαλής και μου λέει, για πες μου, πιστεύεις σε αυτά που λέει ο αρχηγός σου για τη βία και νοθεία? Του λέω, πρόεδρε, ναι, αλλά. Δεν πρόλαβα να πω το αλλά και με πιάνει από το αυτό και με αρχίζει να με χτυπάει στην κουπαστή. Ευτυχώς ήμουν κοντός. Αφού ηρέμησε, τώρα να τα πούμε, λέω, κοιτάξτε, μπορεί να υπερέβαλε, αλλά όμως η βία και νοθεία υπήρξε. Και η βία και νοθεία υπήρξε με στόχο και εσάς. Την πολιτική οξύτητα της εποχής επιδεινώνει δραματικά η δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Μάιο του 1963 από μέλη δεξιάς οργάνωσης που συνεργαζόταν με τις αρχές. Η δικαστική έρευνα αποκαλύπτει ολόκληρο μηχανισμό παρακράτους και ο Γεώργιος Παπανδρέου καταγγέλει τον Καραμαλή ως όχι απλά ηθικά, αλλά και ποινικά υπεύθυνο. Όμως ο εγκέφαλος στην οργάνωση της επίθεσης κατά του Γρηγόρη Λαμπράκη που οδήγησε και στο θάνατό του δεν ήταν ο Καραμαλής, κατά τη γνώμη μας ήταν το παλάτι. Ο ίδιος δεν είχε κανένα συμφέρον από αυτή την εξέλιξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν έγινε πρωθυπουργός, ήθελε να αντιμετωπίσει τις συνταγματικές αρμοδιότητες που είχε ο θρόνος και οι ένοπλες δυνάμεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό ήταν που θεωρούσε παροχημένο πολιτικό σύστημα και ήθελε να το αλλάξει. Βεβαίως δεν είχε και τη στήριξη όλης της ΕΡΕ, γιατί μέσα στην ΕΡΕ υπήρχαν και αντίθετες απόψεις. Και με αυτή την έννοια συγκρούστηκε με το παλάτι σε ορισμένες περιπτώσεις και σε αρκετές. Βέβαια δεν είχε το ίδιο θάρρος ή τη δυνατότητα να συγκρουστεί με το παρακράτος. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά οπωσδήποτε ήταν και μία περίοδος η οποία ανεξάρτητα της δικής του ευθύνη, μία περίοδος ενός με μεγάλη διάρκεια αστυνομικού κράτους, με πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, έχω και εγώ το δικό μου. Κάποια στιγμή, όταν οι συνθήκες ορίμασαν και ο ίδιος συνειδητοποίησε τα όρια του μετεμφυλιακού συντάγματος, πρότεινε την περίφημη τομή συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα έφερνε εξουσίες στην εκλεγμένη κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό μακριά από τον θρόνο, τομή στην οποία αντέδρασε και το παλάτι και η αντιπολίτευση και έτσι δεν είχε συνέχεια. Η σύγκρουση με το παλάτι
οδηγεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή σε παραίτηση. Οι επόμενες εκλογές, το Νοέμβριο του 1963, δίνουν προβάδισμα στην Ένωση Κέντρου και ο Καραμαλής αποχωρεί για το Παρίσι, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του θα οδηγήσει σε έναν ακόμα εθνικό διχασμό. Εκεί θα ζήσει αυτοεξόριστος για τα επόμενα 11 χρόνια, διασχίζοντας, όπως είχε πει ο ίδιος, μοναχικό στην έρημο. Ο αείμνηστος κύριος Καραμαλής ήταν ο άνθρωπος που του άρεσε πάρα πολύ το όμορφο τοπίο. Του άρεσε η θέα, η ωραία θέα, να βλέπει ωραία πράγματα. Η Γαλλία που πήγε έξω τότε που έμεινε αρκετά χρόνια έξω, είχε ενδιαφερθεί για τον κόσμο. Και παίξαμε αρκετές φορές, πάντα μιλούσε για την Ελλάδα. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, όπου και να βρισκόταν. Αυτή ήταν το μεράκι του κύριου Καραμαλή, να δει αυτή την πατρίδα μεγάλη. Μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση, δύο ημέρες μετά την επιβολή της Χούντας, στις 23 Απριλίου 1967, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αποδοκιμάζει το πραξικόπημα και κατηγορεί τον Γεώργιο Παπανδρέου για την επικίνδυνον περιπέτεια στην οποία έφτασε η χώρα. Νομίζω ότι για τον Καραμαλή ήταν πραγματικά μια περίοδος ενδεχομένως μεγάλης αυτογνωσίας, σίγουρα μεγάλης αυτογνωσίας, αλλά και πολύ μεγάλου προβληματισμού. Του στήχιζε η απουσία του από την Ελλάδα πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που ο Καραμαλής αποφάσισε μέσα του ότι θα νομιμοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ζούσε σε μια χώρα βαθιά φιλελεύθερη. Η Γαλλία ήταν το λιμάνι εξορίστων από όλο τον κόσμο. Εγώ γνώρισα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1968. Ήμουν 14 ετών, άρα για μένα ο Καραμαλής τότε δεν ήταν ο Καραμαλής. Ήτανε άλλος ένας εξόριστος, ο οποίος βρέθηκε στο Παρίσι και ερχόταν να φάει στο σπίτι μας δύο φορές τη βδομάδα. Κάποια στιγμή μεγάλωσα και πήρα δίπλωμα οδήγησης. Και τότε αγοράσαμε ένα αυτοκίνητο, το οποίο το ονομάσαμε Ναπολέον. Πήγαινα λοιπόν τον Καραμαλή στο σπίτι του και τον έφερνα. Κάποια στιγμή πέφτει η Χούντα. Γυρίζει ο Καραμαλής πίσω, γυρίζουμε κι εμείς. Γυρίζει και ο Ναπολέον. Και μπροστά στο Παναθηναϊκό στάδιο, ο Καραμαλής πρωθυπουργός, κάποια στιγμή ακούω φωνή, φασαρία, κορδαρίσματα, αστυνομία, πήγαινε δεξιά κτλ. Και εκεί που πάω δεξιά να περάσει ο Καραμαλής, βλέπω την πομπή και κοκαλώνει. Σταματάει. Σταματάει το πράσινο αυτοκίνητο, σταματάνε οι αστυνομικοί, σταματάνε οι πάντες. Κοιτάζω, βλέπω τον Καραμαλή, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, έρχεται, μπαίνει μέσα στον Ναπολέοντα και μου λέει «Και τώρα, Ντοράκη, μπορείς να με πας σπίτι μου». Μετά τα τραγικά γεγονότα στην Κύπρο, τον Ιούλιο του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής καλείται να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Εκείνο το που έχω με τους δήλωσή μου, είναι αυτό το που είπε ο Τρούμαν όταν βρεθεί στην εξουσία που εδέχει τον Ρούσβελτ. «Boys, pray for me». Στις 4 τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου ορκίζεται Πρωθυπουργός και σχηματίζει κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Άμεσα κλείνει το στρατόπεδο πολιτικών εξορίστων της Γιάρου. Αμνηστεύει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πιστεύω, εδώ τώρα δίνω τη δικιά μου ερμηνεία. Πρώτον, ήξερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, παρακολουθούσε τα πράγματα, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε φτιάξει αυτοτελείς παράνομες οργανώσεις μέσα στην Ελλάδα. Την ώρα της δικτατορίας, ενώ τις είχε διαλύσει το 58. Απ' την άλλη μεριά, όπως ονειρευόταν τον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος, την προσέγγιση του πολιτικού συστήματος με τις Δυτικές Ευρώπες, καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε, δεν συμβάδιζε αυτό με ένα παράνομο κουκουέ, το οποίο σημειωτέων de facto θα έβγαινε στη δράση. Ενδεχομένως, αυτή είναι η εκτίμησή μου, να πίστευω ότι με την νομοποίηση του κουκουέ θα μπορούσε ενδεχομένως να το ενσωματώσει στο σύστημα. Είναι αυτό που λέμε ρεαλιστής. Δηλαδή προσάρμοζε την πολιτική του κάθε φορά χωρίς να φεύγει όμως από τον κύριο στόχο. Στις 14 Αυγούστου τα τουρκικά στρατεύματα προωθούνται περαιτέρω στην Κύπρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση της Δύσης στον Ατίλα Βίτα. Ο Καραμαλής αποσύρει την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Η ένεπλος αντιμετώπιση των Τούρκων στην Κύπρο καθίστατο αδύνατος και λόγω αποστάσεως, αλλά και λόγω των τετελεσμένων γεγονότων. Δεν μπορούσε να δεχθεί
ότι μπορεί να καταλαμβάνουν το 40% του νησιού οι Τούρκοι και εμείς να μην αντιδρούμε, διότι στρατιωτικά δεν μπορούσαμε να επέμβουμε. Ο αντιμερικανισμός στην εποχή εκείνη βρίσκεται στο απόγειό του και ο Καραμαλής προσπαθεί, πιστεύοντας βαθιά στο ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, να δώσει ένα μάθημα ηθική στη Δύση ότι την Ελλάδα την παρατήσανε. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το 1975 ο Νίξον έχει παραιτηθεί, ο Φόρντ είναι τότε πρόεδρος της Αμερικής, αλλά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτός ο οποίος είναι ο απόλυτος άρχοντας του παιχνιδιού είναι ο Κίσιντζερ. Και υπάρχει μια σκηνή η οποία ο Φόρντ συνομιλεί με τον Καραμαλή και ο Κίσιντζερ προσπαθεί να παρακάμψει τρόπον τον πρόεδρό του, τον Φόρντ, και να συνομιλήσει απευθείας με τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής τον αγνοεί και επιδεικτικά γυρνάει την καρέκλα του προς την πλευρά του Φόρντ, που είναι άλλωστε και ομόλογός του, δείχνοντας έτσι στο Κίσιντζερ ότι μπορεί να είσαι ο Υπουργός Εξωτερικών και ο ισχυρός άντρας της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και εγώ θα συνομιλήσω με τον ομόλογό μου, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Το φθινόπωρο του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία και προκηρύσει τις πρώτες μεταδικτατορικές εκλογές που έγιναν στις 17 Νοεμβρίου με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Δημοκρατία πετυχαίνει συντριπτική νίκη με ποσοστό ψήφων 54% και 220 έδρες σε σύνολο 300. Παράλληλα επιλύεται με δημοψήφισμα το πολιτιακό ζήτημα με το 69% του ελληνικού λαού να επιλέγει την αβασίλευτη δημοκρατία. Κατά τη συνέλευση της πρώτης μεταδικτατορικής βουλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θέτει τους στόχους της διακυβέρνησής του. Υγιής πολιτική και κοινωνική δημοκρατία, ισχύς και ευημερία του έθνους, πολιτιστική ανάπτυξης και διεθνής ακτινοβολία του ελληνισμού. Κύριε Βουλευτέ, το τρίπτυχο της εξωτερικής μας πολιτικής είναι η εθνική ανεξαρτησία, η ασφάλεια της χώρας και η εθνική αξιοπρέπεια. Το ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού τότε στεγαζόταν στη Βουλή, στον κάτω όροφο της Βουλής, και το διάταγμα που διείπε το ιδιαίτερο γραφείο είχε πρόβλεψη για 10 άτομα. Ο Καραμαλής, επειδή ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ συντηρητικός, δεν ήθελε πολύ κόσμο για να μην ξοδεύει το κράτος, για να μπορεί να ελέγχει τη δουλειά στο γραφείο του, επέλεξε να έχει 2 από τους 10. Με την κυρία Τριανταφύλλη πάντα, ήμασταν οι δυο μας. Πολλές φορές μας έπαιρνε να παίρνουμε να ελέγχουμε αν οι υπουργοί του ήταν στο γραφείο τους. Εμείς βέβαια τους προειδοποιούσαμε ότι θα ελέγξουμε, γιατί δεν θέλαμε να τους φέρουμε και σε δύσκολη θέση. Έλεγχε τα πάντα. Ως υπουργός παιδείας λοιπόν, αποφάσισα να χτίσουμε ένα σχολείο επί τηλεφώνου Μπλιαγμένης. Με παίρνει στο τηλέφωνο, μου λέει πότε θα είναι έτοιμο αυτό το σχολείο. Λέω φέτος, κύριε Πρόεδρε. Τον Οκτώβριο του λέω. Πώς θα είναι, μου λέει, έτοιμο, όταν πέρασα, κατέβηκα, το είδα, ωραίο το σχέδιο, αλλά ήταν 6 εργάτες. Πώς θα είναι έτοιμο, μου λέει. Δεν τελείωσε τον Οκτώβριο, βέβαια, τελείωσε τον Νοέμβριο. Ήρθε λοιπόν ο Καραμαλής, χάρηκε που ήταν τα παιδιά, είδε τα βιβλία, έκανε το γύρο του σχολείου, πολύ ωραία όλα, και φεύγουν, μου λέει, και όμως άργησε σε ένα μήνα. Αυτός ήταν ο Καραμαλής. Ανήκω, όπως γνωρίζετε, σε σχολεία εκείνων οι οποίοι πιστεύουν ότι η πολιτική γίνεται περισσότερο με πράξεις και λιγότερο με λόγους. Υπήρξε ένας άνθρωπος φοβερά δωρικός, φοβερά συναισθαλμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το απόλυτο πρόγραμμα, δεν ξέφευγε καθόλου από το πρόγραμμά του και όλη του η ζωή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήταν η πολιτική, όχι η μικροπολιτική, η πολιτική, η στόχη που έβαζε. Αναφυσβήτητα η πιο μεγάλη στρατηγική του επιλογή ήταν η σταθερή προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα και η απόφαση να ενταχθεί η Ελλάδα στην τότε ΟΚ, σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενσωμάτωσή μας στην Ευρώπη θα μας επιτρέψει να κατοχυρώσουμε τη δημοκρατία μας
να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας. Και θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τότε πρέπει να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων ήταν εναντίον του. Πάρα πολλοί πολιτικοί ήταν εναντίον του. Κι εγώ, στα πλαίσια της αριστεράς. Το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, ήταν η καραμέλα σε όλα τα χείλη. Και ο Καραμαλής δεν καταλάβαινε Θεό. Εγώ θα σας πάω. Και αυτό είναι ίδιον των μεγάλων ηγετών. Ελλάς, πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Ο Σμιτ, ο οποίος έλεγε ότι θα περάσει η Ελλάδα πάνω από το πτώμα μου για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έλεγε στο τέλος ότι δεν έγινε η Ελλάς αποδεκτή, έγινε ο Καραμαλής αποδεκτός. Και όταν του είπε ο Καραμαλής, κύριε καγκελάριε, να με συγχωρέσετε, δεν είναι δυνατόν. Η Γερμανία έκανε και τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Και είναι βασικό και πολύ σημαντικό μέλος της κοινότητας. Και η Ελλάδα που έδωσε στην κοινότητα και το όνομά της ακόμη δεν θα μπορεί να μπει. Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1977, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πλειοψηφία στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, αυξάνει το ποσοστό του, καταλαμβάνοντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εάν θέλουμε έναν πολιτισμένο διάλογο... Τι είπατε? Εάν θέλουμε πολιτισμένο διάλογο, να μην προχωρούμε σε ανακρίβειες. Ακούστε, κύριε συνάδελφε, σε αυτόν τον τόπο πολιτεύουμε επί 42 χρόνια και δεν έχω ανάγκη παρομοίων συμβολών για πολιτισμένο διάλογο. Κάποια στιγμή θυμάμαι στο, είχαμε συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, μου λέει, αδελφέ, γαμήλωσε και τους τόνους. Διότι εγώ ανήκα και σε εκείνη τη γενιά των νέων που πίστεψε σε αυτό που τελικά κατέληξε μπούμεραγκ, τον πόθο της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Υπήρχε πολύ μεγάλη επιθετικότητα και θα έλεγα ένα χάος ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, δεξιά και αριστερά. Προσωπικά όμως τον γνώρισα μια φορά στο διάδρομο, με σταμάτησε και μου μίλησε λιγάκι. Δεν θυμάμαι πλήρως την ομιλία μας, αλλά το νόημα ήταν ότι λες πολύ σκληρά πράγματα, το θυμάμαι αυτό, πολύ σκληρά πράγματα, πολύ επιθετικά, αλλά τα λες με ευπρέπεια. Τότε δεν εκτίμησα τόσο πολύ αυτό, αλλά εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι ήθελε με έναν τρόπο να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας. Οπότε αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και δείχνει και την πολιτική πορεία του Καραμαλή και το πώς ένα παιδί από μια αγροτική οικογένεια, από μια οικογένεια σχετικά φτωχή, καταφέρνει χωρίς να προέρχεται από πολιτικά τζάκια, χωρίς να έχει μια ιδιαίτερη μόρφωση, στην ουσία να πρωταγωνιστήσει στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, πώς αυτός ο άνθρωπος, έχοντας αυτά τα βιώματα, καταλαβαίνει ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας είναι πώς μπορούμε να κάνουμε πέρα με τη διχόνοια και το διχασμό. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, η μοίρα όλων μας, πλουσίων και πτωχών, δεξιών και αριστερών, είναι συνδεδεμένη με τον ευλογημένο και μαρτυρικό αυτό τόπο. Θυμάμαι και μια ωραία ιστορία που μου έχει πει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν την δεύτερη περίοδο της Πρωθυπουργίας του έχει πάει να δει το Ζήφκοφ στη Βουλγαρία, το άνοιγμα που έκανε τότε ο Καραμαλής στις κομμουνιστικές χώρες, και του είχε πει ο Ζήφκοφ ότι πόσο χαίρομαι που Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται και με επισκέπτεται. Και ο Καραμαλής του λέει, θα χαιρόσασταν διπλά αν ήξερατε ότι ο πατέρας μου υπήρξε εχμάλωτος των βουλγαρικών δυνάμεων
κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Και του λέει ο Ζήφκοφ, περασμένα ξεχασμένα, ας αφήσουμε τους διχασμούς πίσω μας. Τον Δεκέμβριο του 1978, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή επιτυγχάνει την οριστική συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Η υπογραφή της συνθήκης ένταξης γίνεται σε μια ιστορική τελετή στο Ζάπιο Μέγαρο στις 28 Μαΐου 1979. Κύριε, επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή χαρά μου, που είναι και χαρά του ελληνικού λαού, για την παρουσία σας στη χώρα μου που γίνεται από σήμερα και δική σας χώρα. Αυτή ήταν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του, η οποία πιστεύω ότι τον ακολούθησε μέχρι τέλους, γιατί αισθανόταν ότι το κύριο καθήκον του απέναντι στην πατρίδα μας ήταν να μπει η Ελλάδα στην Ευρώπη, το οποίο θα την προστάτευε από μελλοντικές περιπέτειες. Η απόφαση για την ένταξη, την ένταξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν εθνική σημασία. Είναι εθνική σημασία. Δηλαδή, η απόφαση αυτή του Καραμαλή μεγάλωσε την Ελλάδα. Μπορεί να μην την μεγάλωσε εδαφικά, αλλά τη μεγάλωσε ουσιαστικά. Τον Μάιο του 1980, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, λίγο πριν τη διαβλεπόμενη άνοδο του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία τον Οκτώβριο του 1981. Παρά τις αυξημένες προεδρικές αρμοδιότητες που προέβλεπε το Σύνταγμα του 1975, ο Καραμανλής συνεργάζεται αρμονικά με τον κατεξοχήν πολιτικό του αντίπαλο. Ο ίδιος είναι ο εγγυητής της ομαλής μετάβασης μετά από 40 χρόνια δεξιάς και κεντροδεξιάς εξουσίας, σε ένα κόμμα τότε που τουλάχιστον στα λόγια είναι φοβερά επαναστατικό και φοβερά ριζοσπαστικό. Ήταν ειλικρινής η προσπάθεια και η ομαλοποίηση. Ένιωθε πολύ υπεύθυνος, όπως και ο Ανδρέας. Διότι, να το παραδεχτούμε, αυτοί οι δυο πολιτικοί οριοθέτησαν μια σταθερή πορεία της χώρας. Ο Καραμανλής υπολόγιζε τον Ανδρέα. Το θεωρούσε πολύ ικανό. Βεβαίως τον απεκάλυψε από τώρα. Όταν τον κοροϊδεύε 1,5 χρόνο, 8 εκκλήσεις του είχε κάνει για να τον στηρίξει για την προεδρία της Δημοκρατίας. Και το πραγματικό νέο ήρθε τη νύχτα της Παρασκευής, όταν του έστειλε τον Κουτσόγεωργα να του πει ότι δυστυχώς ο πρόεδρος και τα λοιπά. Άλλαξε γνώμη. Τον Μάρτιο του 1985, ο Ανδρέας Παπανδρέου υποδεικνύει για υποψήφιο στο προεδρικό αξίωμα τον Χρήστο Σαρτζετάκη και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υποβάλλει την παραίτησή του. 5 χρόνια μετά και αφού η Νέα Δημοκρατία έχει επανέλθει στην εξουσία, επανεκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όμως το Σεπτέμβριο του 1993, το Πασόκ κερδίζει τις εκλογές και έτσι Καραμανλής και Παπανδρέου συγκατοικούν ξανά έως τον Μάρτιο του 1995. Εγώ, θυμόμενοι όλα αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί, τόλμησα να τον ρωτήσω, μα πώς θα τον αντιμετωπίσετε τώρα μετά από τον τρόπο που σας φέρθηκε. Και με πολύ ψυχραιμία και ένα ελαφρύ χαμόγελο μου είπε να μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Τα προσωπικά δεν χωράνε. Το σημαντικότερο στοιχείο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Κωνσταντίνου Καραμανλή ήταν η εμπλοκή με τη θεσμική ιδιότητά του στο ζήτημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας μέσω των συσκέψεων των πολιτικών αρχηγών. Ο Καραμανλής ήταν από τη Μακεδονία, ήξερε λοιπόν τα ζητήματα και τις απειλές. Ο ίδιος είχε φροντίσει από νωρίς και προσωπικά να επενδύσει στην θωράκιση της ελληνικότητας της Μακεδονίας μέσα από τις περίφημες ανασκαφές του φίλου του, του Ανδρόνικου, στη Βεργίνα, ήδη από τη δεκαετία του 70. Όταν το πρόβλημα πια εξεράγει το 91, υπήρξε μία διαίρεση στο εσωτερικό της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και κάποια συμβούλια αρχηγών στα οποία ο ίδιος προείδρευσε. Ήταν πάρα πολύ ουδέτερος, προσεκτικός και όλα τα στελέχη της Προεδρίας με θρησκευτική ευλάβεια προσπαθούσαν να μην αναμειχθούν.
οι συσκέψεις αυτές, δυστυχώς, στις οποίες μετήχα, δεν έλυσαν το θέμα. Λυπούμε γι' αυτό και πιστεύω ότι όλοι όσοι συμμετείχαμε έχουμε ευθύνη. Πρώτα απ' όλα βέβαια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο τότε πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Καραμαλής βεβαίως δεν μπορούσε να εισηγηθεί λύση ή να επιβάλλει λύση, ή από τη θέση του συντόνιζε τη συζήτηση. Βεβαίως δεν ήταν ένας άφωνος, αλλά συντόνιζε. Η γνώμη μου είναι ότι αν δεν ήταν αυτό το θέμα, η αξιοποίηση του θέματος, είτε για αποτροπή των εκλογών, είτε για να πέσει η κυβέρνηση να γίνουν εκλογές, μπορεί να έβγαινε μια πιο ρεαλιστική τοποθέτηση. Είναι γνωστή η αντιπαράθεσή του με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά. Στο τέλος δε της τότε σύσκεψης αρχηγών οδηγήθηκε ο Σαμαράς σε παρέτηση και ανέλαβε το Υπουργείο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η όλη βεβαίως εικόνα έχει έκτοτε χρωματιστεί από την περίφημη δήλωσή του και το δάκρυ του για την Μακεδονία, καθώς πλησίαζε στο τέλος του πολιτικού του βίου και ήθελε έτσι απευθυνόμενος στους συντοπίτες του να στείλει ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής εγρήγορσης. Οι σύμμαχοι και οι συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι. Ο Καραμαλής, νομίζω, της μεταπολίτευσης και ο Καραμαλής της πρώτης και της δεύτερης προεδρίας είναι ένας άνθρωπος πολύ πιο ανθρώπινος, πολύ πιο μαλακός, πολύ πιο συναισθηματικά συνεσταλμένος από αυτό που ήταν στο παρελθόν. Και αυτό έχει να κάνει με την ανθρώπινη πλευρά του. Κάναμε διάφορες συζητήσεις που αφορούσαν και το παρελθόν. Γιατί είναι γνωστή η στάση του απέναντι στην αριστερά διαχρονικά, ιδιαίτερα την περίοδο πριν την εξορία του. Και εγώ ήμουν απολύτως σαφής στις απόψεις μου για το παρελθόν του. Θυμάμαι ότι πολύ χαρακτηριστικά πολλές φορές έλεγα ότι του έλεγα «Έχετε αλλάξει, κύριε Πρόεδρε». Η άποψή του ήταν πολύ σταθερή, μου έλεγε. Και το έχει πει και, το έχει πει και δημόσια. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Οι βασικές του πολιτικές γραμμές και η βασική του πολιτική φιλοσοφία ήταν ίδια και την πρώτη περίοδο και τη δεύτερη περίοδο. Υπήρξε ένας ριζοσπάστης φιλελεύθερος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν δογματικός απέναντι στους κομμουνιστές. Αυτό το αποδεικνύουν τα νούμερα, γιατί ο ίδιος ακύρωσε και κατέργησε στην ουσία τις πολιτικές εκτελέσεις. Η τελευταία πολιτική εκτέλεση ήταν του Μπελογιάννη επί κυβερνήσεως πλαστήρα. Βέβαια, άλλη ήταν η Δημοκρατία το 1955 και άλλη ήταν η Δημοκρατία το 1974. Μην ξεχνάμε ότι το 1955 είμαστε 12 χρόνια μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 6 χρόνια μετά τον εμφύλιο, με ένα θρόνο, με τον Αμερικανικό παράγοντα και το στρατό, που παίζουν, άμα θέλετε, ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Οπότε σίγουρα υπάρχουν διαφορές, αλλά βασικά ήταν άλλες οι συνθήκες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αποσύρθηκε από την πολιτική το 1995, σε ηλικία 88 ετών, έχοντας διατελέσει 14 χρόνια πρωθυπουργός, 10 χρόνια πρόεδρος της Δημοκρατίας και περισσότερα από 60 χρόνια στην ενεργό πολιτική. Σας παρακαλέσω να μεταφέρετε στον ελληνικό λαό την αγάπη μου. Και αυτό που λέω το εννοώ. Να το μεταφέρετε επίσης και την ευγνωμοσύνη μου και ότι με έδωσε τη δυνατότητα να ανταποκριθώ στα αποστολή που από νέος έταξε στον εαυτό μου. Να ταυτίσω κατά τη ζωή μου με τη δική της ζωή, τη ζωή του λόγου.
Καραμαλής πίστευε βαθιά, και αυτό ίσως φανεί πολύ σκληρό, ότι η οικογένεια θα του ήταν τροχοπέδι στους στόχους που είχε. Δεν είχε οικογένεια, είχε παντρευτεί μια εξαιρετική γυναίκα, την Αμαλία την Μεγαπάνου, η οποία του στάθηκε πάρα πολύ, τόσο στα χρόνια της πρωθυπουργίας του, της πρώτης, όσο και στα χρόνια της εξορίας του. Είχε έναν σαν μια πανοπλία γύρω του, για να τον προστατεύει από την αποφοσίωσή του σε αυτό που έκανε. Δεν την υπολόγισε την προσωπική του. Υπολόγισε και το σκοπό στον οποίο είχε ταχθεί. Και ο στόχος δεν ήταν η προσωπική φιλοδοξία. Εγώ δεν νομίζω, δεν έζησα ποτέ ένα Καραμαλή ο οποίος χαιρότανε και απολάμβανε τα αγαθά της εξουσίας. Σβαριάτης ήταν. Ήτανε απόλυτα έτσι πειθαρχημένος άνθρωπος. Ποτέ δεν έμενε πολύ πέραν της 12ης, ποτέ δεν θα άπινε πέρα του 2 ουίσκι, ποτέ δεν θα έτρωγε πάνω από ένα φιάτο φαγητό ή πάνω από μισό γλυκό. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πολλούς φίλους, αλλά δεν είχε τους συνηθισμένους φίλους που έχουν οι πολιτικοί. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πολλές φορές συνδετημόνες του να είναι ο Χόρν, να είναι ο Λαμπρίας, να είναι ο Μινωτής, να είναι ο Καρόλος ο Κούν, να είναι ο Τσαρούχης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης. Αισθανόταν ότι μπορεί να μπει μέσα στον κόσμο, στην αγκαλιά του κόσμου και να μην τον πειράξει κανείς ποτέ. Ένιωθε πιο κοντά με τους ανθρώπους όταν ερχόταν εδώ στις Σέρες, όταν πήγαινε στην πρώτη και έβλεπε τους παλιούς τους μαθητές. Ποτέ δεν ξεχνούσε από πού ξεκίνησε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής ήταν πάλι πάρα πολύ ήρεμος. Εγώ θα σας πω ότι δεν τον ανησυχούσε ο θάνατος. Με τίποτα. Απέφευγε να έχει κοινωνικές αναστροφές έξω από το σπίτι του, απέφευγε να φεύγει και σε πολλές πιέσεις και δικές μου και της οικογένειάς μου να βγει έξω, να κάνει μια βόλτα, να πάει να φάει μια Κυριακή έξω, είχε πει το αμίμητο ότι εγώ θέλω ο κόσμος να με θυμάται όρθιο. Όρθιος έφυγα από την Προεδρία της Δημοκρατίας και την πολιτική και θέλω αυτή να είναι η εικόνα των Ελλήνων.